Μένουμε στο θέμα και πάμε να συνδεθούμε με τον σχολιαστή, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι αναφυσβήτητα θα μιλήσουμε για το καλάθι του νοικοκυριού. Καθώς, Θεόφιλε, καλησπέρα. Έχει την τιμητική του σήμερα. Καλησπέρα. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε για το καλάθι του νοικοκυριού, το καλάθι της νοικοκυράς, το καλάθι του φτωχού, που τελικά, Κωνσταντίνε, είναι το καλάθι των πλουσίων, τον καλάθι των ημετέρων, οι οποίοι για ακόμη μια φορά θα αυξήσουν τα κέρδη τους μέσα από τις συγκεκριμένες πολιτικές που επιβάλλει η κυβέρνηση στον Έλληνα πολίτη, στους Έλληνες πολίτες, και τους στοχοποιεί με πολύ εύκολο τρόπο και χωρίς καν να υπάρχει καμία μα καμία αντίδραση και αντίσταση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα είχαμε την πρεμιέρα του καλαθιού της νοικοκυράς, ένα καλάθι που όλοι περιμέναν ότι θα έχει στο εσωτερικό του 51 προϊόντα, 51 έχει, ένα καλάθι το οποίο πραγματικά θα αποτύπωνε ότι στηρίζουμε τον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος είναι χαμηλός μισθός και ανήκει στις ομάδες, στις ευπαθείς ομάδες, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του και στη διαβίωσή του. Και ανταυτού τι συναντήσαμε? Ένα καλάθι το οποίο έχει προϊόντα τα οποία έχουν ανατιμηθεί κοντά στο 15% μέσο όρο. Συναντήσαμε προϊόντα τα οποία έρχονται από μια ιδιωτική ετικέτα, τα περισσότερα από τα 50, 30 και ανήκουν σε μια ιδιωτική εταιρεία, ετικέτα. Και καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μόνο καλάθι προϊόντο δεν είναι αυτό, μόνο καλάθι τοπικών προϊόντων δεν μπορεί να είναι, και όλα αυτά τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση, δεν ξέρω πόσο δόκιμη μπορεί να είναι, είμαστε αντιμέτωποι με ένα γαστρονομικό ρατσισμό. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν νοείται τα προϊόντα τα οποία είναι στο καλάθι του φτωχού, εντός εισαγωγικών, γιατί μόνο για το φτωχό δεν κάνουν αυτά τα προϊόντα, να είναι υποβαθμισμένα ποιοτικά. Άρα λοιπόν, τι σου λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Κυρία μου, εγώ με τις πολιτικές μου σε φτωχοποιώ, σου λέω τι πρέπει να φας, τι πρέπει να αγοράσεις για να γεμίσεις το τραπέζι σου το μεσημέρι και τη διατροφή σου, και όλα αυτά που σου λέω εγώ ότι πρέπει να κάνεις, γιατί αυτά μπορείς να ψωνίσεις, όλα αυτά είναι υποβαθμισμένα ποιοτικά. Δεν μπορεί και δεν μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει Έλληνας πολίτης ο οποίος μπορεί να ανέχεται αυτή την κατάσταση, η οποία δυστυχώς είναι πάρα πολύ τραγική. Και γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς έχουμε μια, όπως προανέφερα, μια αύξηση πριν ξεκινήσει σήμερα το πρωί η πρεμιέρα το σούπερ μάρκετ, η οποία αγγίζει το 15%. Μέσο όρο είναι 15%. Μια αύξηση η οποία έρχεται από 5 μέχρι 15% στη φέτα, στο 8% στα ζυμαρικά, στο 7% στα όσπρια, στο 7% η μαγιά, στο 7,5% το ελαιόλαδο, το ξύδι στο 7%, η χυμή ποικιλούν από 3 έως 7% και τα κατεψυγμένα από 10 μέχρι 12%. Ενδεικτικά έδωσε, Κωνσταντίνε, μια κατηγορία προϊόντων τα οποία είναι στο καλάθι του φτωχού, εντός εισαγωγικών, τα οποία έχουν αυξηθεί κατά 15%, και καταλαβαίνεις ότι όσα προϊόντα δεν συμμετέχουν στο καλάθι θα κάνουν ένα πάρτι σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις, θα πάνε στα ύψη. Άρα λοιπόν αυτά τα προϊόντα είναι απλησίαστα για τους περισσότερους Έλληνες πολίτες, να μην πω συγγνώμη, για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, και καταλαβαίνεις ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια επιμήκυνση και μια συντόμευση της στοχοποίησης των Ελλήνων πολιτών, του ελληνικού λαού. Εγώ θέλω... Αυτά όλα είναι βέβαια στοιχεία τα οποία τα έχουμε πάρει μέσα από μια έρευνα που έχει κάνει η εφημερίδα Ναύτε Εμπορική. Και ερχόμαστε τώρα. Εγώ θέλω να προσθέσω στην κουβέντα το όχι δική μου άποψη, αλλά το τι λέει η ΓΕΣΕΒΕ, ο Γιώργος ο Καβαθάς, το τι λέει τα μικρά σούπερ μάρκετ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εκτός καλαθιού, τουλάχιστον δεν έχουν συζητήσει με την κυβέρνηση. Προαιρετικά, λέει η κυβέρνηση, μπορούν να μπουν στο καλάθι, που ο κύριος Πυλίδης, ο εκπρόσωπός τους, οι οποίοι λένε ότι ουσιαστικά αυτό, πέρα από τα όσα είπες, οδηγεί τους καταναλωτές στις μεγάλες αλυσίδες και φτωχοποιεί και κλείνει ουσιαστικά τη στρόφιγγα σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι πολλές, εκατοντάδες, χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα. Μα το καλάθι του φτωχού ουσιαστικά έχει έξω από τα προϊόντα που υποτίθεται είναι, που μπορεί να τα πλησιάσει ο Έλληνας πολίτης για να τα προμηθευτεί, έχει έξω τα τοπικά προϊόντα τα οποία στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες και όχι μόνο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με μια εχθρική πολιτική, η οποία πρεσβεύεται και εφαρμόζεται από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, της δεξιάς κυβέρνησης, η οποία έχουμε τα τελευταία χρόνια, η οποία λειτουργεί καταστροφικά. Δεν είναι δυνατόν να αφήνεται το κομμάτι των τοπικών προϊόντων εκτός από τα καλάθια του φτωχού. Εκεί πραγματικά θα είχαμε συγκεκριμένες πολιτικές
Και εγώ θα ήθελα να δω, ας πούμε, στο καλάθι του φτωχού τοπικά προϊόντα, γιατί έτσι βολεύει τους ημέτερους της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, όταν ο άλλος βλέπει ότι έχουμε να κάνουμε με μια ιδιωτική καθαρά ετικέτα και αναφέρουμε καθαρά, το γνωρίζουν οι πάντες, ΑΒ Βασιλόπουλος είναι τα 30 από τα 51 προϊόντα, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μόνο καλάθι δεν είναι αυτό, μόνο αυγενή άμυλα δεν υπάρχει, μόνο σοβαρός ανταγωνισμός δεν υπάρχει, είναι αντίπτωτος ανταγωνισμός. Και έξω από αυτή τη διαδικασία οι πολιτικές που εφαρμόζονται έχουν και στοχεύουν κάπου αλλού. Το γνωρίζουν οι πάντες, δεν είναι που το παράδοσο να το αναλύσουμε. Αυτό όμως που ενδιαφέρει τον Έλληνα καταναλωτή, τον ελληνικό λαό είναι, για παράδειγμα, οι τιμές που υπήρχαν 5 Οκτωβρίου, όταν έγινε η περίφημη συνάντηση για την οποία ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Παπαθανάσης επέρονται και λένε πολλά και διάφορα, αλλά τελικά διαψεύδονται από μόνοι τους, τότε οι τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα και ενδεικτικά αναφέρω εδώ, γκούτα φέτες, ήταν τα 200 γραμμάρια 3 ευρώ και ένα λεπτό. Σήμερα που είχαμε και την πρεμιέρα, οι τιμές του συγκεκριμένου προϊόντος στα ίδια γραμμάρια είναι 3 ευρώ και 29 λεπτά. Μα πάμε. Μακαρόνια, νούμερο 6. Εδώ έχουμε το περίφημο ότι στο καλάθι συμμετέχουν μόνο τα μακαρόνια με συγκεκριμένο νούμερο. 5 Οκτωβρίου ήταν 0,99 λεπτά. Όταν έγινε η συνάντηση και αποφασίστηκε ότι οι μέσα αυτές δεν θα αλλάξουν, και σήμερα με την πρεμιέρα τα μακαρόνια κοστίζουν 1 ευρώ και 11 λεπτά. Άλλα προϊόντα, ψωμί τόστ 680 γραμμαρίων, 5 Οκτωβρίου ήταν 1,82 ευρώ, σήμερα είναι 1,87 ευρώ. Κροκέτες ψαριού, 5 Οκτωβρίου ήταν 4,55 ευρώ, σήμερα είναι 4,83. Θέλετε να πω κι άλλα. Γιατί καλάθι του φτωχού μιλάμε? Μιλάμε εδώ πέρα ότι για καλάθι των σημερώνων. Αυτό που στηρίζουν τη σημερινή κυβέρνηση και η κυβέρνηση από την πλευρά τους, τους το ανταποδίδει. Καταστρέφει τους τοπικούς παραγωγούς με τη συγκεκριμένη πολιτική, καταστρέφει τις τοπικές κοινωνίες και ουσιαστικά μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο από τα πρώτα 5 λεπτά που τέθηκε σε εφαρμογή είναι αποτυχημένο πέρα για πέρα. Θα το δώσουμε συνέχεια. Νομίζω ότι θα έρθουν στο φως και άλλα στοιχεία. Θα δούμε και τις αντιδράσεις των φορέων. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Θεόφιλε. Να είσαι καλά.